Γνωρίζω καλώ τι είχε πει ο Μπεν Μπράντλι, ένα εκ των δύο, οι οποίοι επεκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate. Μου λείπουν, είπε εγκαίρο, σχετικό με το σήμερα, εκείνε οι περιπτώσει όπου μια ιστορία πραγματικά αποσβολώνει τον αναγνώστη, όπου όλο ο κόσμο δεν ασχολείται με τίποτε άλλο. Δεν μου λείπουν διόλου οι συσκέψει με τα άλλα στελέχη, οι προπολογισμοί, οι αναδιατάξει, οι σχεδιασμοί. Δεν μου λείπουν διόλου οι ψόφιε ιστορίε. Είπε ο πρόεδρο, Ψήφισε η γερουσία απεφάσισε το δικαστήριο, ανεκοίνωσε το πεντάγωνο. Μου λείπει η έκρηξη η ρεπορτάζ που κάνουν την καρδιά σου να χτυπά γρήγορα. Τότε μπορεί ένα δημοσιογράφο να κάνει δουλειά που είναι ταγμένο να κάνει. Λίγη μονάχα καταφέραμε να ζήσουμε μια τέτοια εμπειρία. Ξανά και ξανά και ξανά. Ο Μπεν Μπράντλεϊ, μετέπειτα ιστορικός διευθυντής της Washington Post, έφτασε, αντιγράφω, να αποκαλεί στην αυτοβιογραφία του δημοσιογραφία της κυροζίνης, αυτήν όπου οι ρεπόρτερ μόλις δουν καπνό ρίχνουν κυροζίνη, δίχως καθόλου να ασχοληθούν με το πώς και το γιατί της ιστορίας. Οι φλόγες που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα εμπρισμού και όχι δημοσιογραφίας.